καιρό όπως πρέπει. Αυτό είναι Πάμε Γήπεδο, Άρης ΠΑΟΚ, καλεσμένοι της ΚΑΕ Άρης, εδώ στο μπάσκετ, εδώ στο Αλεξάνδριο, εδώ στο Nick Gallis Hall, εδώ στην πόλη που γέννησε τον μπάσκετ στην Ελλάδα. Τι έχουμε να ζήσουμε σήμερα, ρε Μιχάλη? Έχεις διαλέξαμε ωραίο μάτς να έρθουμε. Μας είπαν ελάτε σε όποιο μάτς θέλετε. Λέμε, θα έρθουμε στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, Άρης ΠΑΟΚ, εκεί θα έρθουμε. Εμείς προσκλήσεις θέλουμε. Από τη στιγμή που κάνουμε την πρόσκληση, τέλος. Πάμε παντού. Καλέστε μας και στο ντέρμπι, ρε παιδί μου, και στο χωριό αν έχετε ντέρμπι, θα μας καλέσετε και θα έρθουμε. Δόξα Βύρονος, ξέρω εγώ. Με Ήλτεξ Λίκη, αν υπήρχε ακόμα αυτή η ομάδα. Λέω με τώρα. Λοιπόν, πάμε μέσα. Είμαστε 2 ώρες περίπου. Μια μισή ώρα πριν έναξει το αγώνα, ο κόσμος είναι ήδη πολλής, σουβλάκια, κασκόλ, ατμόσφαιρα γηπεδική, κυριακάτικη, ωραία, πάμε μέσα. Έχουμε έρθει στο μουσείο του ελληνικού μπάσκετ. Για μένα, αν εξαιρέσεις τη Χάνθ, το άλλο μουσείο του ελληνικού μπάσκετ είναι ο Άρης. Ο Άρης συμβεβλημένος με το ελληνικό μπάσκετ και είμαστε στο μουσείο του Άρη στη Θεσσαλονίκη, καλεσμένοι και της ΚΑΕ Άρης να παρακολουθήσουμε ένα σπουδαίο ντέρμπι απέναντι στον ΠΑΟΚ και είμαστε στο μουσείο εδώ για να δούμε και λίγα πράγματα από τη σύγχρονη ιστορία και όχι μόνο και την παλιότερη ιστορία του Άρη και του ελληνικού μπάσκετ στην ΑΜΑ. Παναγιώτης Λιαδέλης, Βολιώτης. Ναι, 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 αστέρι, σπουδαίος καλαθοσφαιριστής στη σύγχρονη, ας το πούμε, ιστορία του Άρη, έτσι, δηλαδή δεκαετία 90. Απλώς μετά τον Άρη έπαιξε Ολυμπιακό, έπαιξε ΠΑΟΚ, έπαιξε κάπου στη Ρωσία. Έπαιξε... Το παλικάρι αυτό δεν ήταν ψηλό, αλλά ήταν αστέρι. Πολύ δύναμη. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Έτρωγε την μπάλα. Σμούς Πάρκερ, Ράιαν Στακ, η ομάδα του Άρη που με έκανε, αν δεν ήμουν Νίκη Βόλη, θα ήμουν Άρης σίγουρα στο μπάσκετ. Όχι, δεν πρόλαβα εγώ την παλιά εποχή του Άρη με Γκάλ, Γιάννα κτλ. Αλλά πρόλαβα με Τζερεμάια Μάση, με Σμούς Πάρκερ, με Ράιαν Στακ, με Ραϊκόβιτς που πήρε εκείνο το επιθετικό rebound και κέρδισε το κύπελλο το ευρωπαϊκό για τον Άρη. Για μένα δηλαδή, εδώ τώρα νιώθω ένα δέος, σαν να ήταν ο Μίτσος, ας πούμε, στη Hyundai, στο εργοστάσιο μέσα. Ένα αντίστοιχο δέος νιώθω. Σε καταλαβαίνω, Μιχάλη, σε καταλαβαίνω. Αυτό είναι το περίφημο σακάκι του Ιωαννίδη. Τι έχουν τραβήξει. Που το έβγαζε... Ναι, μόνο αυτό φορούσε, παιδιά, το είχε... Α, είναι το γούρι, το γούρι. Μόνο αυτό, δεν άραζε. Πάντα στο μπάσκετ υπάρχει πάρα πολύ αυτό το γούρι. Δηλαδή να φορέσει τα ίδια ρούχα, το ίδιο και εγώ. Σαν προπονητής όταν ήμουν, φορούσα τα ίδια ρούχα ακριβώς, είχαν λιώσει πάνω μου. Παιδιά. Όχι σακάκι, βέβαια, ζακέτα. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μία μέρα είχαμε πάει, ήμασταν στο εξωτερικό και πέρασε μπροστά μας μια μαυρικάτα και κάναμε όπισθεν. Πήγαμε από άλλο δρόμο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είχαμε τέτοια. Και όταν πηγαίναμε στα παιχνίδια δεν μας έπαιρνε. Γιατί εγώ ήμουν εξωτερικό στο εργάτη, αλλά μόνοι μας, 12 χρόνια. Πληρώσαμε 300 ευρώ ταξί, γιατί δεν μας πήρε. Για το γούρι, να μην χαλάσει το γούρι. Δεν θα χαλούσε το γούρι με τίποτα. Αθλητική φόρμα του Νίκου Γκάλι. Τι να λέμε για τον Γκάλι. Για του έχει παίξει την Ολυμπιακή ομάδα. Τότε που είχαν πάει στα τουρνουά και μεσογειακούς αγώνες. Εδώ, Τζερεμάια Μάση, Σαν Βασιλιάδης. Αυτή την ομάδα θυμάμαι εγώ του Άρη. Και με αυτό το επιθετικό ριμπάν, αυτό το Ραΐσεβιτς, άμα το δεις, είναι μέσα στη Θεσσαλονίκη, μέσα στο γήπεδο, τελικός ευρωπαϊκός. Χάνει τη βολή, παίρνει το ριμπάν, βάζει το καλάθι και γίνεται εδώ μέσα να μην πω τι γίνεται, τώρα και βρίζουμε. Εδώ βλέπουμε όλα τα κύπελα από το 1930 μέχρι το 2004. Ως κυπελούχος Ελλάδος, ως πρωτοδοτικής Ελλάδος. Ευρωπαϊκά και ευρωπαϊκά. Και το ωραίο είναι ότι είναι το κύπελο κάτω, ο τίτλος και πάνω είναι στην τηλεόραση, ο αγώνας και οι καλύτερες φάσεις του αγώνα αυτού. Έχει εδώ τα ρόστερ. Τα ρόστερ εκεί παίζαμε. Άμα βάλεις καλάθι τρίποντο, είμαι εκεί πάνω από τα φωτογραφικά. Με δείχνεις. Όμηρος Νετζίποβλου, Πεχτούρα, Φάντα και Τσίρους. Θα παίξουμε και NBA μαζί στο μέλλον, θα κάνουμε πολλά. Πόσους βλέπεις να πάμε κάνα παίχτη? Τους ξέρω όλους τους παίχτες και αυτές δύο ομάδες. Εγώ κοιτάω τώρα αυτούς που είναι, ξέρεις, 11ος-12ος παίχτες. 18χρονοι, 19χρονοι, να ψάξω στο μυαλό μου για την Νίκη Βόλου. Τουλάχιστον σαν δανεικοί να μας έρθουν. Μήπως ανέβουμε τη χρόνο Α2 και βλέπουμε, ρε παιδί, να έχουμε μέλλον. Θέλουμε καλές σχέσεις σαν νικιώτες με όλες τις ομάδες. Μισή ώρα πριν την έναρξη του μεγάλου ντέρμπι. Άρης ΠΑΟΚ για μία θέση, για ένα καλό πλασάρισμα στα play-off της ελληνικής Basket League. Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Είμαστε εδώ σε ένα πολύ όμορφο σημείο, θα βλέπουμε αμφιθεατρικά όλο το γήπεδο σε ένα μάτς το οποίο αναμένεται να είναι ντέρμπι. Πέρα από τα ονόματα, μιλάμε για δύο πολύ καλές ομάδες.
με πολύ καλές επιλογές στους ξένους, καλούς Έλληνες και κάτι παραπάνω το σημερινό ντέρμπι, μια πολύ καλή τριάδα διαιτητών, Ελλήνων διαιτητών, που αποτελούν για μένα το αύριο της ελληνικής διαιτησίας, ειδικά ο φίλος μου, ο κολλητός μου, ο αδερφός μου, μεγαλώσαμε μαζί, ο Δημήτρης ο Ζαχαρής, που για μένα είναι, αν όχι ο καλύτερος, από τους καλύτερους Έλληνες διαιτητές μπάσκετ ανερχόμενους αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να μην επηρεάσουν το μάτς, να δούμε ένα μάτς όλο θέαμα, με όμορφο μπάσκετ, με καρβώματα, τρίποντα, είμαστε έτοιμοι, σε λίγο θα μπουν οι παίκτες μέσα για την προθέρμανση, πάμε να απολαύσουμε τον αγώνα μαζί. Άκου φασαρία, μπήκαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ μέσα. Σήμερα, ατμόσφαιρα γηπεδική, ατμόσφαιρα μπασκετική. Έχουμε και τα ρόστερ των δύο ομάδων. Να πούμε ότι για την ομάδα του Άρη, πρώτος σκόρερ σε μέσο όρο είναι ο Βασίλης Οδολιόπουλος, ο οποίος έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι απέναντι στον Περιστέρι, πετυχαίνοντας πάνω από 30 πόντους. Ο Άρης που έχει και δύο πολύ καλούς ξένους, λαβράκια θα πω εγώ, τον Goodwin και τον Νότα. Γενικά ο ΠΑΟΚ επίσης έμπειρη ομάδα, με μεγαλύτερο μέσο όρο σε κάθε παιχνίδι στο σκοράρισμα, πάει κοντά στους 81 πόντους. Νομίζω ότι αν το μας πάει πάνω από 80, ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα. Αν πάει κάτω από 80, μάλλον είμαστε στον τρόπο παιχνιδιού του Άρεος. Μένει να το δούμε αυτό. Νιώθω πολύ καλά έτσι στα δημοσιογραφικά, έτσι να τα λέω στατιστικά. Αύριο μεθαύριο να μεταδίδω και κάνω αγώνα, να σχολιάζω δίπλα στον Βαγγέλη Ιωάννου, τον Χατζηγεωργίου και τα καθέκα. Τετάρτη μόρια και βάραν παλαμάκια. Πάρα πολύ καλό αυτό. Τώρα είμαστε εμείς εδώ. Εμείς εδώ. Τι λέμε, δεν ξέρω. Άρη Θεέ. Oh!
τραχώματα, assist, ωραία πράγματα. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου με buzzer beater από τον παίκτη του ΠΑΟΚ, 20-16, ανέβηκε το σκορ σιγά σιγά. Έχει το κινήσει στα αυτή του, το βλέπεις. Εγώ δεν βλέπω τον ΠΑΟΚ, βλέπω την κερκίδα μόνο, δεν υπάρχει τον ΠΑΟΚ. Χάνουμε στο ποδόσφαιρο. Το μυαλό μας τι νίκη είναι ρε. Χάνουμε στο ποδόσφαιρο, πάλι μια ζωή. Δεν πειράζει, το γυρίσουμε. Κέρδισε ένα μάτς να πάμε δεύτερο, να πάρουμε την άνοδο. Μια φορά πρέπει να χάνουμε από τις τελευταίες ομάδες μια ζωή. Δεν είναι τελευταία ρε Αλέξ, και ο βαθμός να το κοιμάσει. Έστω. Βάλει 10 πόντους, έχει χάσει δύο βολές. Βέβαια και ο Νότε με τα σουτάκια του. Απ' την άλλη, πάω πολύ αγχωμένος. Πολλά χαμένα καλάθια από κάτω, καρφώματα. Πολλές χαμένες βολές. Αλλά τους έχουν κρατήσει στον αγώνα τα τρίποντα, τα σουτάκια από μακριά. Μέχρι και ο Καμπερίνης που πήγε στο τελευταίο λεπτό, έβαλε τα σουτάκια από τη γωνία. Ένα ντέρμπι, βλέπουμε ένα πραγματικό ντέρμπι. Ένα μπασκετικό, να πω, υπερθέαμα σε μια πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Μιχάλη, γιατί δεν τον παίρνετε, πάρτε τον σαν δημοσιογράφο να τελειώνουμε, να γαλινεύσει η ψυχή του. Να πάμε σπίτια μας. Τελικά 2-2 η νίκη, δεν χάσαμε, είμαστε ακόμα στο παιχνίδι αυτό για όσους... Αν το σκόλεξε θα έχει τσίριους 2-2, αν το πάμε έτσι, ας το πούμε, αν με πόσο αριδέας είναι και μόνοι. Ένα ώρα σε δεύτερο χρόνου. Πάμε ρε Ρελάνα, πάμε ρε ομάδα, πάμε Άρης. Είπα σε κάθε γήπεδο που πάω, μετατρέπομαι μέσα στο παδό για την ημέρα αυτή. Σήκω! Έτσι και σήμερα. Ού, ρε Τάκο, παραλίγο σπάστη. Θα πέσει μπασκέτα, ρε.
λεπτά για το τέλος του αγώνα, 64-62. Ο Πάκος έχει ευκαιρία να προσπεράσει. Γενικά βλέπουμε τώρα αυτές τις επιθέσεις, είναι 4-5 επιθέσεις, οι οποίες είναι μέσα στο άνθος με πολλά λάθη. Ενώ υπάρχει πάρα πολλούς χρόνους για τις δύο ομάδες. Time out, να δούμε τι θα σκαρφιστούν οι δύο προπονητές. Έχετε λένε συνήθως. Μεγάλο ντέρμπι με χιτσκοκικό κρανινιολικό φινάλε. Εκεί πάμε. Για φινάλε Grand Guignol. Νομίζω τώρα ότι οι προπονητές θα πάνε σε μια λογική να δώσουν την μπάλα στους πιο καθούς παίκτες της κάθε ομάδας. Είναι ο Νότα από τον Άρη και ο Χάντζ από τον ΠΑΟΚ. Η πρώτη σκόρερ. Ευκαιρία ο ΠΑΟΚ να περάσει μπροστά σε αυτή τη φάση. Φανταστική φάση στο τέλος της επίθεσης, αυτό που σου κόβει τα πόδια όταν έχεις παίξει πολύ καλή άμυνα. Ο Άρης παίζει με ψηλό σχήμα. Αλλά είναι στον Άρη, νομίζω ότι σε μεγάλο ποσοστό έχει κερδίσει το μάτς. Αυτός ο κύριος εδώ είναι ο υπεύθυνος που ήρθαμε σήμερα, είναι ο Αλέξανδρος, είναι μέλος της διοίκησης της ΚΑΕ Άρης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία, για όλα πολύ. Και για τα δώρα που μας έφερες και για την απόσταση που ζήσαμε. Δύο-τρία λόγια, πες τώρα εδώ, τι λέει η ομάδα. Παιδιά, η ομάδα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια, γιατί υπάρχουν και πολλές παλιές αμαρτίες. Προσπαθούμε να έχουμε μια ομάδα που παλεύει, που πέφτει σε κάθε μπάλα. Αυτό εδώ πέρα νομίζω ότι εκτιμάει και ο κόσμος, αυτό που ζήσατε σήμερα. Γεμίζει ο κόσμος, δεν όχι μόνο με τον ΠΑΟΚ. Είναι το τρίτο συνεχόμενο sold out με Καρδίτσα, Λαύριο, Κολοσσό και τώρα και με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, επομένως όλα καλά, προσπαθούμε, κερδίσαμε σήμερα. Μας φέρατε γούρι. Τώρα από εδώ και πέρα πρέπει να ρίξετε σε κάθετο σε ένα σπίτι. Επόμενο εντός είναι με ΑΕΚ τώρα νομίζω. Είναι με ΑΕΚ, ναι. Δύσκολο και αυτό, αλλά τώρα είμαστε γουρλίδες, θα μαρθούμε δηλαδή. Έχετε ανοιχτή πρόσκληση ξανά από την ΚΑΕ Άρης. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάει αυτό. Ωραία εμπειρία, φοβερή εμπειρία. Εντάξει, απίστευτη. Για μια ακόμη φορά μπορώ να πω το εξής. Καταρχάς, να με συγχωρείτε που ειδικά σε αγώνες μπάσκετ το παίζω λίγο sportcaster και σχολιαστής. Του βγαίνει φυσικά. Ειδικά γιατί δεν σκέφτομαι ότι το μάτς που περιγράφω εκείνη τη στιγμή έχει ήδη γίνει. Οπότε δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Εσείς βλέπετε τις φάσεις, ας πούμε. Μετά έχετε δει τον αγώνα, έχετε δει τα highlights και μετά από δύο μέρες βλέπετε το δικό μας βίντεο. Αλλά μου βγαίνει αυθόρμητα τώρα. Σε ό,τι αφορά τη σειρά πάμε γήπεδο, να ξέρετε ότι με χαρά θα ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε πρόσκληση ομάδας εντός και εκτός Ελλάδας. Εντός και εκτός Ελλάδας να παρακολουθήσουμε αγώνες της, ειδικά όταν έχει τέτοιες κερκίδες και τέτοιο πάθος και τέτοια ενέργεια μέσα στο γήπεδο. Είτε μπάσκετ είτε ποδόσφαιρο. Μέχρι εκεί μη μας πάτε τώρα σε πόλη και χάντμπολ και βόλη. Εκτός από να μας φωνάξει ο Τσιτσιπάς, να πάμε στα Grand Slam εκεί να τον παρακολουθούμε και να θα κάνει. Εκεί δεν μπορεί να φωνάξει όμως, ρε. Θα είμαι ο πρώτος
φιλάθλους που θα διώξουν από αγώνα τέτοιου. Αυτός εκεί ο μαλάκας. Από αγώνα ποδοσφαίρου, από αγώνα μπάσκετ με έχουν διώξει, δόξα τον Θεό, τόσα χρόνια, πολλές φορές. Από αγώνα τένις, πρώτη φορά θα είναι αυτή. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζουμε να σας αρέσει αυτή η σειρά που τη διανθίζουμε έτσι πέρα από αγώνες νίκης Βόλου. Που θα δούμε βέβαια αγώνα νίκης Βόλου, ποδόσφαιρο. Θα πάμε τώρα με Ηρακλή, θα είναι με Λάρισα, θα είναι. Θα δούμε. Σε κάποια από τα επόμενα εντός έδρας μάτς. Αυτά. Πάμε επιστροφή. Βόλο. Επιστροφή. Πάμε, πάμε, γεια σας. Τα λέμε. Νομίζω από την άλλη, μια ζωή. Νομίζω ότι βγάζω, ρε, μπερδεύουμε.